Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Κυρίες και κύριοι, γεια σας και Χριστός Ανέστη. Για πολλά χρόνια το ΡΙΚ φρόντιζε να ψυχαγωγεί τους τηλεθεατές του τις μέρες του Πάσχα με ένα ειδικό κυπριακό σκέτς αφιερωμένο στη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Ψάχνοντας το αρχείο μας βρήκαμε ένα από τα πιο παλιά κυπριωτικά σκέτς. Είναι «Οι Φλαούνες της Μελανής» του Φάνου Ναθαναήλ σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Αντωνιάδη. Είναι παραγωγή 1982, λίγο πριν περάσει το ΡΙΚ στην έγχρωμη τηλεόραση. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Έλλη Κυριακίδου που συμμετέχει στην παραγωγή αυτή. Καλώς όρισες, Έλλη μου, θα μου επιτρέψεις τον ελληνικό, γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ οικεία μαζί σου. Θα πω και εγώ, μισό αμεστή και να συνεχίσουμε. Και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχεις συμμετάσχει σε πάρα πολλές παραγωγές του ΡΙΚ. Ειδικά στο κυπριακό έργο ήσουν σχεδόν πάντα παρούσα. Σχεδόν. Σε αγαπούσαν πολλοί σκηνοθέτες, ήσουν εξαιρετική και είσαι σε αυτό που έκανες και κάνεις και ήσουν από τις αγαπημένες των σκηνοθετών. Πιστεύω, ναι. Ιδίως με τον άντρα τον Αντωνιάδη είχαμε μια ιδιαίτερη φιλία. Η αλήθεια είναι ότι με προτιμούσε αρκετές φορές από άλλες συναδέρφους. Πιστεύω όμως ότι τον έβγαλα ως πρόσωπο. Σίγουρα. Αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα. Γιατί είναι έργα που τα βλέπουμε ακόμα και σήμερα και χαιρόμαστε που τα βλέπουμε. Ήθελα να σου πω κάτι όμως, Εύη μου, πριν συνεχίσουμε. Ήθελα να σου πω μπράβο για το πρόγραμμα αυτό. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Διότι ειλικρινά με ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και με συγκινεί ιδιαίτερα βλέποντας συναδέρφους παλιούς, άλλους που έχουν φύγει, άλλοι που είναι στο περιθώριο. Συγκινούμε πραγματικά όταν το βλέπω και μπράβο σας. Καλά. Που κάνετε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και τιμή μας που μπορούμε μέσα από αυτή την εκπομπή να φιλοξενούμε ανθρώπους που άφησαν έτσι γερά τα χνάρια τους και τα σημάδια τους στο κυπριακό θέατρο, στην κυπριακή τηλεόραση. Είμαστε περήφανοι που σας έχουμε κοντά μας και μας κάνετε την τιμή. Λοιπόν, οι Φλάουνες της Μελανής, ένα από τα πολλά που έχεις κάνει. Δεν θα σε ρωτήσω ειδικά γι' αυτό. Θα σε ρωτήσω γενικά. Το ρωτάω πάντα αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να μου λένε πώς ήταν οι συνθήκες τότε. Για να είμαι ειλικρινής, η συνεργασία μου με το ΡΙΚ από το 1954, δεν κάνω λάθος. Τόσο πίσω πάνω. Τόσο πίσω, γιατί αρχίσαμε από το ραδιόφωνο. Μάλιστα. Μου φέρνει στη μνήμη τις πιο καλές, πιο ωραίες αναμνήσεις. Η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ όμορφη, γενικά με όλους. Και το τεχνικό προσωπικό, ο σκηνοθέτης, οι συνάδελφοι ηθοποιοί. Όλοι είμαστε εντός ενδεδομένοι και με μία έννοια μόνο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να αρέσει στον κόσμο. Αυτός ήταν ο στόχος, χωρίς εγωιστικές προθέσεις και να ξεχωρίσουν και τίποτα. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής και ποιος δεν είναι. Στόχος ήταν η καλή παραγωγή, το καλό θέατρο. Πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπεις διαφορά με το σήμερα σε αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Μεγάλη. Μεγάλη διαφορά, είναι και οι συνθήκες διαφορετικές όμως. Αυτό θα έλεγα. Ναι, γιατί δεν μπορείς να παίρνεις το κείμενο την μια ημέρα και την άλλη να πηγαίνεις να ερμηνεύεις. Αυτό το επισημαίνουν όλοι οι ηθοποιοί που έζησαν και τις παλαιότερες εποχές. Βέβαια. Εσείς μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση, κάτι που δεν μπορούμε ίσως οι νεότεροι να κάνουν. Όχι, όχι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, διότι εκεί, όπως τα κάναμε τότε, είχαμε μέρες μπροστά μας. Να δουλέψουμε, να κάνουμε σκηνές κάπου εδώ, κάπου εκεί. Δεν κάνω λάθος, το έργο αυτό γυρίστηκε στα πέρα. Αν δεν κάνω λάθος. Και σήμερα ακόμα το έργο γυρίζει έργα στα πέρα. Είναι ναι, το... στα πέρα και στην Κλήρου. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Ήταν ένα κλίμα πάρα πολύ ωραίο τότε που υπήρχε και το θυμάμαι, πίστεψε με πολύ νοσταλγία. Θέλεις να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα, θα δούμε, έχει ταινία αποσπάσματα από το, από το σκέτς αυτό. Να δούμε. Παρόλο που έχεις πάρει μέρος σε πάρα πολλά, επιλέξαμε αυτό που είναι πασχαλινό, έτσι, για να είμαστε στο κλίμα των ημερών. Θα δούμε λοιπόν ένα μεγάλο απόσπασμα και στη συνέχεια θα πούμε κι άλλα. Εντάξει. Οι Φλαούνες της Μελανής. Πόσο γεια μου το κάνεις ίσιο, να, όχι όπως το άλλο το φουσάνε, δώσαν την πάκλα μου πίσω, γύρισε, γύρισε. Άντε και να μπήσε διπλό. Και τούτα, και τούτα ούλα να μου τα σώσεις. Εμπολάκαλο. Τώρα το δω. Να δω. Γύρισε, γύρισε ο μπρος.
Μίλησε να το πω πρόσφορο. Είναι πολλά καλό, είναι πολλά καλό. Να, να πάω να διαβάσω το αλεύρι και να σπίσω ρε το σισά. Άντε, και έχουμε του κόσμου τις δουλειές, εγκατασκοπάθηκα σήμερα. Κάπως που να αρθείς, πρέπει να βάλει για ναι, μουρμουρά, σχόλια μου, που να έχεις τις ευχές μου. Άντε, τέλειωσε την πρόβαση σου και έχουμε του κόσμου τις δουλειές ακόμα. Άντε, να βάλεις τα αυκά μέσα στα ακρομιόδηλα και τους λαζάρους να πάρουν χρώμα. Άκουσε. Τώρα, τώρα να βγάλω το φουστάνι. Ξανήσεως εγώ, δύο καναούλοι, για τις... Αφού, Παναγιά, τα δικά, α. Ακόμα το τυρί δεν το τρίψαμε, ο φουκός πάντα να είναι. Να προλάβουμε. Α, μάνα μου, μάνα μου, δουλειά. Άτε Χρήστα, τέλειωνε κόρη μου. Προμιόφυλλα να πιάσω χώμα και να τα κοπλάσουμε το Σάββατο. Τα βάλω τώρα μες στη μαΐσα. Όχι, όχι. Πρίψε πρώτα το τυρί. Να προλάβουμε να κάνουμε το φουγό να μπει. Και ύστερα. Να το κάνω. Αυτό δεν μπορεί να γυρίζει το μαρτούτσι. Να σκίσει μια στη... Βάλε τα ίδια Χρήστα μου. Πόσες φορές σου είπα, κόρη μου, να δεν μπορούμε να χαρτομένο σου. Χρήστα, φερτονού στην κεφαλή σου. Τι σου κάνει ο χαρτομένο σου, κι εγώ κουφά στο μιλιο την ώρα. Δεν το ξέρω να πούμε καλό. Δεν μου κοινούν ένα γνώμη να σου κάνουν. Και με το ψήλιο πήρημα να δουλεύει σου και με το παραμικρό παίρνω αν κρίζεσαι. Παράκαμε στο Χρήστα, ξέρεις το. Αφού είμαι αγαπά μαμά. Και ποιος είναι, κόρη μου, που σας αγαπά. Δεν μου κοινούν να δουλεύει. Εδώ έρχεται Πάσχα να βρει. Πού το δώρο που έκανε. Χριστέ μου, εσύ έκανες το δώρο. Γιατί έχεις παραπάνω από τον δούλο. Δεν θέλει δώρο για μένα. Γιατί εσύ θέλεις, είναι καλά. Μα εγώ είμαι χαρτωμένη του. Και εκείνος αγάπη, μα χαρτωμένο σου. Αχ, κορή μου. Της παπαθιάς τα ξύλα τώρα. Και κάτι άλλο, Χριστέ. Εσύ πως σε μπάσκα, σταμάτα. Εσύ πως σε μπάσκα, ξέρεις το. Και θέλεις και το δώρο σου. Πως το Πάσκα όμως, δεν είναι η γιορτή του Λάμπρου. Γιατί το ξεχάνεις. Παναγιά μου, ξέχασα το τέλειο μου να είδες. Σταματήσεις τα μορμουρκά και να πεταχτείς να αγοράσεις ένα δώρο του χαρτωμένου σου. Και είναι λόγος τούτος να μου κατεβάζεις τα μορτώσεις μου. Ακούσες κόρη μου. Να είναι και μόνο για τούτο. Και έκανες σου τίποτε άλλο. Κάτι με μέση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να μην το κάνω. Τον άκουω. Ο Θεός μας ελεήσει, κόρη μου. Ο Θεός μας ελεήσει. Σου κοιμώ. Για πού το βάλες? Τώρα και η καστιθιά μου την Ειρηνούλα να της δώσω το φουστάνι να το τελειώσει μου αν και έχεις δουλειά εσύ να... Θέλω να πω. Άκου! Ωραία να πάει και να μείνεις τώρα. Θέλεις πως έχουμε του κόσμου. Να πάει και να χαρίσεις τώρα. Άντε κόρη. Χριστά! Τώρα που να στρέφεσαι κόρη μου, πέρασε από τον μπακάλι και άφησε να γίνεις το ψούμισμα και χαμό και παίρνεις το. Να μπει για πάνω μου, α! Άντε, άντε, πήγαινε, σκοτώθηκες. Σωσέ μου. Καλημέρα, Λάμπρο! Καλημέρα, Γεώ! Να πω καμίς, έλα πάνω να παράγουμε
μένεις εδώ. Καλά, μητέρα. Έλα, έλα. Να στο κάνω καφέ, για κάνω. Όχι, μητέρα, μόλις ήρθα. Έλα, κάτσε, μάνα μου, κάτσε. Μα πού είναι η Χρήστα, αλήτη. Τι έκαμε στην αρχή μου για το φουστάνι της. Δεν θα αρχίσει όμως. Πες σου τίποτα. Δεν το μουρμούρα να μάνε και καταλαβαίνει τα πουλάλια. Μουρμούρα, ναι. Μουρμούρα. Καρτέρα σε πως ήταν άρχισα, άρχισες, είχε την ταινία σου. Ακούσε εσύ μουρμούρα. Μα νομίζεις μητέρα είναι αμάθητος και το μουρμουρκό. Κατάλαβα. Λάμπρο μου, τώρα που είμαστε μόνοι μας γε μου, να έχεις τις ευχές μου, μην τις βάλεις στη μάνα μου. Ξέρω το πως μουρμούρα, αλλά αν σου μουρμούρα, άλλασε ρε εσύ κουβέντα. Γιατί άκου να σου πω, κατά βάθος, αγαπάσαι, κάθηκε για λόγο σου. Κάθηκε μητέρα, ξέρω, κάθηκε με. Ακόμα και μοίρα γε μου και κάτι ξέρω. Αφού να σκεφτείς, έχει μια εβδομάδα τώρα, εφαλήθηκε, είναι τα δώρα να σου αγοράσει για τη γιορτή σου. Καλό. Μα, να μπω σιώσω το πακέτο. Είναι ένα δώρο για τη Χρήστα, μητέρα. Α! Μα καλύτερα να μην της το δώσω σήμερα. Καλύτερα να της το δώσω άλλο που να μου δώσει και γίνει το δικό μου. Είναι καλή ιδέα. Όπως ξέρεις, γε μου. Μητέρα, ναι. Πού είσαι να το χώσω στην κυριακή για να μην το βρει. Πού να το χώσω μετά. Α! Έλα πάρα μαζί. Πού. Έλα πάρα. Έλα, άνοιξε το αρμάρι. Μες στο αρμάρι. Ναι, ναι, άνοιξε το αρμάρι. Και χώσω το από πίσω από τα ασεντόνια της μαντικούς γιατί έλεγα μένα τα σέρκα. Πολλά καλή ιδέα. Πάτε. Θα το δει με σύνος. Μα, αν θα ζητήσεις τίποτε να χαρείς, θέλω να της κάνω εκπλήξη. Πότε, γε μου, να της πω τίποτε και να χαρείς, λάμπρο μου. Μην μοραζόμεις άμα τη θωρείς καμιά φορά και ηλιοτροπιάζει. Αγαπάς, έλα λόγω. Τώρα που να έρθει, να μην σε να μην το χαρείς. Άκουστη. Μάμα. Ναι, κορή μου. Ναι, κάθε ξέντε και βάλε, πες. Περίμενε, κορή. Να σου φανήσω, Χρήστα μου. Να είσαι εσύ Ραχαλή. Ναι, μάνα μου, μόλις ήρθα. Όχι, 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 να μην ήταν εσύ και... Πάμε που και μόνο να και θέλω να σου πω. Χρήστα. Ναι, μάνα. Δεν μπορούσα να κουρνώ χαρτά να σου πάει. Πού σου ξέρω εγώ να μπήλω. Λάμπρο μου, πάμε πρώτα και θέλω. Ναι, μάνα μου, έρχομαι. Αλλά σου κουμπέν τα μητέρα. Ήγε μου, ναι. Άντε, μάνα μου, λάλε, αρκώ. Θέλω μου. Ναι. Θέλω τώρα που είμαστε μόνοι μας. Χρήστα μου, γιατί είναι ευθυμιστικές σήμερα. Άστα μας, δεν είσαι αυτό. Θέλω να μπαίνω. Ναι. Μα έψεις ποια έφερε την εκκλησία του γιγκέρα μου ζωή με σαζέτ. Εγώ μάνα μου. Ναι. Έτσι πράγμα μόνο μου έκαμα εγώ. Εγώ το φουστάνι σου ξεπορεύτηκε να με. Πάμε να μας σήκω πέντα. Για να δώσουν. Κακαλιάζει. Λάμπρο, λάμπρο σου. Κακαλιάζει. Μάνα μου, τι θα πέντε. Με πότε ρε μαλλόνου, με πότε χαρκανίσου. Ρε Χριστά, πέ μου, έχεις όρεξη για καπκάν έτσι πάσκα πάσκα. Τι κάνει καλό, δεν μου τα λεπτά ρε χώρο. Δεν πήραν λεπτά ρε μου. Αφού το ξέρεις, δεν αρέσει η ανέρτα. Είναι ο τύπος μου. Ε, καλό, γιατί περνάς που το στενόντης. Μάνα μου, είπα σου το 100 φορές. Να μάθω μια αρχής άδικα. Κι εγώ δεν έχω μάθει και να βάλω μου σένα. Και από τη στράτα της ανέκτας αν παίρνω ποιο. Ποιο. Είπες ποιο. Δηλαδή πριν επέρνας. Πρέπει να γερνέσαι. Είπες το. Επέρνας ποιο. Ναι, μάνα μου, επέρνω. Επέρνας, α. Σε αυτή δεν μας αγαπάς. Αλλά πώς μόνο μαλάντας και εσύ είναι εσύ. Ο καθενές. Αφού σου τα εξήγησα. Η στράτα που έρισε για να πάω στον καφενέ μου έπαιρνε από κάτω από την περάντα της Ανέτας. Ή αν θα πάω από μια σωνομοκαισία, άλλαξα λίγο στράτα. Μπα από όγερον τώρα. Κατάλαβες. Να λεφτά μου να μου. Να λεφτά μου να μου. Γιατί μου πεις το ευκεί. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα. Προσεκτικά με ναι μου όμως. Όχι να ξαναμάθω τι πέρασες. Καλά. Γιατί θα προλάβεις να πας κάτω. Να πας κάτω τώρα, πας στην αρχή. Κρίστα, να σου πω κάτι, 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 να σου πω κά
Τσακώνεστε, πάλι τσακώνεστε. Άντε να ρωτήσω όταν με το κοπελί. Παπά, για να ρωτήσω. Να κάνεις μου ποτέ σου, εσύ είσαι. Μύρι, πήρε που γίνει. Άντε, πήρε. Πήρε στη μάνα σου. Δεν πνίγε μου τέσου για να ρωτήσεις. Παπά, να δείτε. Κάτσε για να μπρο. Ναι, κάτσε για να μπρο. Τι είναι αυτές. Εγώ. Να πω ένα κουνιάκι. Γύρω μου ένα κουνιάκι, γύρω μου. Λοιπόν, πέμουν να δούμε. Είναι άμα πάθετε πάλι με τη Χρήστα. Συνηθισμένο τα πουνα πατέρα. Ας σου λέω αυτή μου λέει, γιατί παίρνω από τη... το δρόμο της Ανέτας. Αν όχι εσύ που βέβαιες τώρα. Η ρεύτη μου την πέτα να φορμή, α. Παίζω πελώνει εγώ όμως τώρα και αλλάζω κουβέντα. Αφήνω την τζεμπούρ μουρά. Καλά τα μισλέ μου, μπράβο, μπράβο, μην της διάς αφορμή να φορμή. Πάτε ένα μόνο για τούτο να ξέρει και στράτα. Αν πού γίνουν τώρα στον καθήνι. Πάτε. Πάτε λέμε, γεια σου. Δέτσι, α. Γεια σας. Ω, γεια σας, Κέρι μου. Καλό, Τριλούλα, καλό. Να που κάνετε να με... Α, βρίσκετε το... Παρτιλούνα. Ναι, τούτες ημέρες θα κάνω μας την πίστη μας. Και ακόμα που είσαι, θα πας να μας εμπίσω. Τριλούλα. Ναι. Μα είσαι, θα ζυμώσεις πέρα μου. Καλό κορέ, θα ζυμώσω. Κορέ Μελανή, θέλει να σου βοηθήσω να τρίψουμε το τυρί, να σπάσουμε τα αυγά, να ζυμώσουμε το φουκό. Τώρα το τυρί να στο σπάσει τα αυγά μόνο για το φουκό. Καλά. Παίρνω, πήρες νερό στην εκκλησία για να βλέπεις. Πήρα καλό, πήρα. Με είδες που το πάρα από κάτω από το ψαλτήρι. Έναν τα ευλοημένα έγινε το σταμνίτζι να μην στα ξάπλωρη. Να μου δώσεις λίγο να κάνω το προζύμι. Και γιατί να αρχίσεις να πιάσεις προζύμι είναι έτοιμο. Καλά το λέω. Ω, εν και ο λάμπρος πάμε. Έτσι μίλα μας, χαιρέτα μας και χρωστούμε σου. Μην μου πεις τώρα, Θεέρη μου, πως έχεις παράπονο που λέω μου, πως έχεις χαιρετώ. Όχι, ποτέ, εγώ είναι τα παράπονο να έχω. Άντι κάνουν μου παράπονα. Και ποιος σου έκανα στην παράπονα αυτιά. Επέρασες ρε λάμπρο. Ωραία, απολαυστικό. Και έτσι έχει και μια αθότητα, η οποία είναι συμπαθητική μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ αυτό το ηθογραφικό το έργο με την πάροδο του χρόνου. Εντάξει, αυτές οι παραγωγές κράτησαν ζωντανά τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Και είναι ιστορίες που φαίνονται κάπως παράξενες τώρα, παρόλο που η ζήλια είναι καθημερινό φαινόμενο. Αλλά είναι καταγραφή της ιστορίας μας ουσιαστικά. Των παραδόσεων μας, οι έγνοιες, οι αγωνίες μας. Και όλα αυτά βγαίνουν μέσα από αυτά τα έργα που έγραψαν, για να είμαι ειλικρινής, και πάρα πολύ καλοί συγγραφείς. Βεβαίως, όπως είναι ο Φάνος Αναθανάτης. Είναι και μια καταγραφή της εποχής τους. Σίγουρα. Και είναι και κάποιες εποχές που έχουν εξαφανιστεί, που έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί, ίσως θα έλεγε κανείς. Κάποια πράγματα δεν γίνονται πια με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, οι φλαούνες, ας πούμε. Γίνονται φλαούνες, αλλά πόσες σύγχρονες νοικοκυρές κάνουν αυτή τη διαδικασία. Είναι πιο πολύ στα χωριά, είναι πιο πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Εμείς το κρατούμε. Ναι, καλά κάνω. Μαζευόμαστε στο σπίτι μιας από τις κόρες μου και κάνουμε τις φλαούνες. Τι ωραία. Οι φλαούνες όμως έχουν κάποιο νόημα. Δηλαδή είναι η ανταμοιβή της νηστείας που κάνει ο άνθρωπος, ναι, ώσπου να φτάσει στο Πάσχα. Στο Πάσχα. Ναι. Είναι δηλαδή έναν ευχαριστώ για τον άνθρωπο που αγωνίστηκε, ναι, και κρατήθηκε να μιστέψει όλες αυτές τις λάδες. Και είναι και όπως περιγράφεις την προσωπική ιστορία, ναι, με την Παρασκευή φλαούνα, είναι και μια ευκαιρία να μαζευτεί η οικογένεια, ναι, τα παιδιά, ναι, με τη μητέρα, με τις, ναι, θείες κλπ. Ναι, 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 ναι. Και ευκαιρία για κοινωνικό σχολιασμό, για, όπως είδαμε στο στιγμιότυπο τώρα, η γειτόνισσα που θα περάσει από εκεί. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και η προσφορά. Κάνω φλαούνες για να δώσω στον τάδε. Ναι, 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 πάντα είναι αυτό. Υπολογίζουμε όλες στους οποίους θα δοθούν οι φλαούνες. Πρέπει, αυτό το πράγμα είναι πρώτον εκείνον και μετά το τι θα μείνει για το σπίτι. Τόσες στον τάδε, τόσες στον τάδε, τόσες στον τάδε και μετά στην οικογένεια. Ακριβώς. Είναι μια προσφορά. Όπως και τα αυγά.
Τα αυγά τα κόκκινα. Είναι χαρά Θεού, είναι η Ανάσταση. Είναι μηνύματα Αναστάσεως και η φλαούνα και τα κόκκινα τα αυγά. Στις σκηνές που προηγήθηκαν λένε και κάποιους συναδέλφους σου, ηθοποιούς. Για τον Ανδρέα, τον αγαπημένο μου. Ανδρέας ο Μαυρομάτης, ο Άνδρος ο Κρητικός, η Άλκης τη Παυλίδου και η Μάρου Καυκαρίδου, αυτούς είδαμε μέχρι τώρα. Ναι. Πώς ήταν η συνεργασία? Η συνεργασία ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν υπήρχε καμία παρεξήγηση, καμία τριβή, τίποτα. Εκυλούσαν τα πράγματα μέσα σε μια ομαλότητα και μέσα σε μια αγάπη που ήταν χαρά Θεού να εργάζεσαι. Χαρά Θεού. Επεράσαμε πάρα πολύ όμορφα, τους αγαπώ όλους αυτούς που είδαμε εδώ και όλους τους συναδέρφους μου, τους αγαπώ και εύχομαι να είναι όλοι πάντα καλά. Έκαναμε ωραίες δουλειές γιατί υπήρχε αγάπη και έγνοια για το καλύτερο. Και ομαδικότητα. Ναι. Το πνεύμα της ομαδικότητας. Ναι. Όλοι μοιάζονταν για ένα πράγμα, πώς μας είπες και η έγνοια για το καλύτερο. Ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, το κυπριακό το έργο που το υποστηρίζουν τόσο καλά οι Κύπροι ηθοποιοί, πιστεύεις ότι είναι λόγω του ότι είναι πολύ κοντά στην νοοτροπία μας, στο χαρακτήρα μας και βγαίνει τόσο φυσικό? Είναι λες και δεν παίζετε θέατρο όταν σας παρακολουθεί κανείς. Είναι η ίδια η ζωή μας, Εύη μου. Είναι η ίδια η ζωή μας. Είναι τόσο άμεσο, είναι το είναι η μαγική συνταγή. Είναι τόσο κοντά μας, είναι τόσο κοντά μας, τόσο καθημερινό, τόσο ζωντανό. Που δεν μπορεί να το κοροϊδέψεις. Δηλαδή πραγματικά ο τηλεθεατής αυτή την παρέχει την αίσθηση ότι έχει μπει σε ένα σπίτι κανονικό, όχι σε σπίτι ηθοποιών, έχει σε σκηνικό και παρακολουθεί τα τεχτενόμενα. Μάλιστα. Σε ένα σπίτι, μια οικογένεια. Ναι, τόσο φυσικό είναι. Μα αυτό πρέπει να γίνεται γενικά. Η φυσικότητα είναι μεγάλη υπόθεση. Το φτιαχτό φαίνεται και αποθεί. Ενώ το φυσικό έλκει. Και όμως δεν ξέρω, ίσως τα τελευταία χρόνια με κάποια φτιασίδια, με κάποια, δεν ξέρω, λούσα, περνούν κάποια πράγματα που είναι λίγο δίθεν, που δεν είναι πραγματικά. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει αυτό πολύ καιρό. Κοίταξε, εννοείς την τεχνική. Και στην τεχνική, ναι. Και στην τεχνική. Η τεχνική σίγουρα είναι απαραίτητον προσόν να υπάρχει. Ναι. Αλλά μαζί με την τεχνική πρέπει να υπάρχει και η ψυχή. Και το μυαλό. Και η καρδιά. Όλα. Ένα μόνο που δεν προχωρά. Ούτε το ένα πρέπει να είναι πιο πάνω από το άλλο, λες. Μα γι' αυτό είναι το μυαλό. Που τα κοντρολάρει, τα όλα. Ελέγχει, ναι. Ναι, τα ελέγχει. Και τα βάζει στη θέση. Βεβαίως. Πας να ξεφύγεις, σε κρατά. Πας να κάνεις κάτι, σε κρατά. Είναι ελεγχόμενα αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να υπάρχουν όλα για να γίνει, να δημιουργηθεί ένας σωστός ρόλος. Εσύ ως ηθοποιός με τόσο μεγάλη πείρα αισθάνεσαι ότι το κυπριακό έργο, αυτό το έργο και πολλές άλλες παραγωγές, κυρίως του Ρικ βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια, το ξεχωρίζεις από τα υπόλοιπα έργα στα οποία έχεις, του έχεις μια ξεχωριστή θέση, το αγαπάς περισσότερο ή λιγότερο, ίδιο με το υπόλοιπο ρεπερτόριο, πώς το βλέπεις? Το κυπριακό έργο το έχω πιο κοντά μου, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι πιο δικό μου. Αλλά δεν μπορώ να πω όχι και για τα άλλα έργα, είτε τραγωδίες, είτε κομμωδίες, είτε δράματα, είτε ξένα συγγραφείς και... Έχεις κάποιο ρόλο που έχεις αγαπήσει πολύ? Αγαπώ το θέατρο, Εύη μου. Ολόκληρο το θέατρο. Αγαπώ το θέατρο. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι η ζωή μου το θέατρο. Είναι η ζωή μου, ειλικρινά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σε αυτήν τη ζωή ήρθα σταλμένη για το θέατρο. Για να υπηρετήσεις το θέατρο. Γι' αυτό άντεξα και αρκετά. Γιατί αγαπώ το θέατρο. Και εμείς χαιρόμαστε που το υπηρετείς στο θέατρο. Πάρα πολύ χαιρόμαστε. Σιγουρά δούμε άλλο ένα απόσπασμα για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Άντυγε μου. Ναι, πατέρα. Εσάς πήγε να πάμε να προς το καφέ. Ναι, έτοιμος. Α, έβαλες το κουστούμι σου. Καλό, α. Αν σας είχε έχουν τη διαβάτα σου. Ας την ακόμη. Α, πάμε. Χρήστε, να πάω λίγο στον καφέ με τον παπά σου, έγινε θέλεις με την παντομή. Μην πάμε σε έτσι ζάγει η γραβάτα σου. Εσάς με την μάνα μου. Και το δίλησα, ακούγεσαι να αρκίσω λίγο. Να πω με τα κοπέλια να συνάξουμε κάτσερα για τη λαμπράγια. Να πάει. Εσύ που ασχολήσουν με την τηλεόραση, ενώ που να έρθω. Εντάξει, καλά, παπά, εντάξει. Όχι, μάνα μου, να πάει, καλό. Εντάξει, εγώ να πάω μαζί με τους κορούδες να στολισούν την επιταφή. Να πάει, μάνα, μάλλον, να μην αρκίσεις, ε. Ευχαριστώ, γεια σου.
Μα πού είναι η αναβολά σου? Δεν σε καλά την ώρα που μαχόμαστε και ξύχασα. Να πάω να την βάλουμε. Έλα λίγο. Χρήστα! Ναι! Είδες τίποτα την αραβόνα μου, μάνα μου! Αραβόνα, λίγο! Όχι, γιατί! Μα έχασες τι! Όχι, μάνα μου, το έβαλα την τόνο και χάθηκε! Τα πού την έβαλες! Το τζαμί! Είναι τζαμί! Λέει σου! Μάμα! Ναι! Είδες τίποτα την αραβόνα του λάμπρου! Όχι, γιατί! Έχασες τι! Όχι, μητέρα! Το έβαλα την τζαμί, αλλά έχασες τι! Πού χάσετε! Έχασε την αραβόνα του ο Λάμπρος, κάπου την έβαλε. Κάπου έπεσε να πω σε δυνατό. Πού την έβαλες είτε ρε Λάμπρο? Το πατέρα για με, φόρε που γες τώρα. Για με, καλά καλά, ας κοπάτε ουλίου γύρω γύρω του σπιχτού. Έλα πάμε από τώρα. Αν πατέρα και που πέτες αλλού. Λάμπρο, και εσύ τώρα. Δεν πού στο μάνα μου εγώ τώρα. Εμένει. Ξημαρίστηκα η γυναίκα. Έχασα τη. Εμένει, πού πω. Πού τελά μέσα. Για πού να έρθει το πού έπισες εσύ. Πού το χάθηκε. Μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή. Μην πνίεστε μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Πέτε μου. Ποιος σε καθάρισε μέσα τους πάγκους σου? Είπα, ποιος σε καθάρισε μέσα τους πάγκους? Εγώ. Εγώ τους σε καθάρισα με αράβωνα γούδα. Είσαι σιωρή. Παρατήρησες καλά δηλαδή. Δεν είμαστε τίποτε ουλά. Ο ξάδελ είναι αρκεί και από πάνω τώρα. Μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή. Αφήστε με λίγα να σκεφτώ. Λοιπόν, ύβρατο, 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 Δημήτρο μου. Όλους τους τόπους ανακουτρέψανε τους. Στον αναγκαίο δεν είναι να παρατηρήσουμε μερικά. Και τσαβέ που έπρεπε να παρατηρήσουμε, δεν το κόψε νομούς μας. Λοιπόν, είναι φως φανάρι. Η αραβόνα είναι μέσα στις φλαγούνες. Ναι, μέσα στις φλαγούνες της Μελανής. Και τώρα, φύγα τώρα. Η αραβόνα πρέπει να βρεθεί. Ναι, μητέρα, άφησε μας να παρατηρήσουμε. Ναι, κι εγώ να παρατηρήσω. Δημήτρο, κατακόμπτε τις φλαγούνες. Επίαρι φλάβνες σου, Μελανή, επίαρι φλάβνες. Κανείς δεν θα κάνει αγία μου, Φανούλη, μου παρακαλώ σε να βρεθεί η αραβόνα και να σου κάνω την πίτα σου εφτά τρίτες σε υγεία. Είναι τα μέσα. Ούτε τα μέσα. Κάνει! Άφηστε μου τους φλάβνες, δεν θα κλείσει κανένα πάνω. Άφηστος, Μελανή μου. Και αγοράζω σου άλλα τυρκά και κάνεις άλλες, μάνα μου. Είμαστε καλά. Μα τι είμαστε καλά. Ο Θεός δεν με παπίστηκε και η κόμπη μου! Έχει δίκιο, υπερθερά μου. Τους ευχές μου να ψηθεί. Έχει τώρα, κύριε Λάμπρο! Είναι τώρα, μάνα μου. Μέναν πάντως η αραβόνα μου με στις φλαούνες. Έλατε, μάμα, θα πρέπει να παρατηρίζουμε. Ο Θεός να με παπίστηκε να λιέρετε στους φλαούνες μου, μάνα μου. Μια στιγμή, ρε κοπέλια, μια στιγμή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βρούμε την αραβόνα αν είναι μέσα στις φλαούνες. Υπάρχει, καλό, υπάρχει! Το Πάσχα μπορεί να τις τρώμε! Γιατί εντύπωται βασιλόπιτσα και να βρούμε το σελήνι! Ελευθερία! Καλό! Άνοιξε με γιατί κατάπιε τη σιωρή! Εγώ! Ξέρω ποιος σε κατάπιε την αραβόνα!
Εσύ. Εγώ. Ναι, εσύ. Γιατί είμαι τίποτα κουταλιανό και καταπίνω σίδερα. Άντε τώρα, Λάμπρο, άντε τώρα, αφήστε αστεία, πέ μου που την έχω σε στην αραβόνα, πέ μου, δηλαδή δύο ώρες. Γιατί να την έχω, μάνα μου. Άντε, σταματάτε το μασκαρίκι. Καλή, καλή. Εσύ ξέρεις γιατί να την έχω. Έχω σεντή για να περνάει αλεύθερος και για να κάνει κάτι σαν αβουτήματα του ψεύτικα ζαλόγωτα. Αλλά η μάνα μου, εσένα είναι κρατούμενο που θέλεις. Γιατρό που χρειάζεσαι. Κύριε Μέση. Πάω να πιω γουρά μέσα και να μην έχεις ξαναπατήσει. Λαμπρό. Λαμπριανέ. Λαμπρό. Λαμπριανέ. Ορίστε. Έτσι. Πάσχα μάσκα. Φύγω που πέρα πάνω. Ευαρέθηκα σε εσάν τεχόν. Λαμπριανέ! Σύσσεσαι και μαϊσγέ μου! Λαμπριανέ! Με τον Καλόντο. Ο παπά Ευθύμης. Εδώ λαλία δε συναρτημένου λιχορκάλι. Χρήστα, να σου στις ευχές μου, κόρη μου. Δεν μπορώ να σε θεωρώ έτσι μαναζωμένη. Ένα, κόρη μου. Βασινά, είναι ακόμη γλώσσα την Μελανή. Ο Ιαννίγη το στόμα της ορυφτή. Είσαι δίκαιο ο παπάς σου, κόρη μου. Πώς είχε τις κουβέντες σου. Πόσες φορές να σου παρατζήλω. Άρα, τέλος πάντων, δεν μ' αγαζομισάτε. Κι άλλο λέω, πας καλημέρα να με ρώσετε. Άντε, με τελειώσετε τώρα. Να πάω να σβήσω τη σούπα. Να έχουμε αλλή σούπα βραστή να φάμε τώρα από να έρθουμε. Άντε, πάμε. Σε πέθαμε. Άντε, τέλειωνε, Πασπατούρα, τέλειωνε. Ου, εσάς άλλες με. Άντε να δούμε να... Άντε, τα λαμπάτια. Εξεχάσαμε τα λαμπάτια. Πετάχ του κόρη μου φέρ' τα τζερκά να τάψουμε με τον συναδελφά του. Συναδελφά του. Ναι, ένιξε την Μεσίνα μόνο τον συναδελφά του. Άκουμε σου παραγγείλω κόρη μου. Συναδελφά του λαλούν του, γιατί άμα ενάψει ο καθένας το τζερί του, το τζερί του παπά ευθύνη του, πρέπει να δει το δεύτε λάδεται φως. Συναδελφών η κόρη μου. Νερώνει με το σκουρτό του και ξεχάνει τα παλιά. Ακούστα κόρη μου, ακούστα. Συναδελφά του. Ναι, συναδελφά του. Και πέρτει μόνο όπως ένα φωτιστή το χερί που νάψει, φωτιστή και ένα κόνο νους σου. Γιατί όπως πάρεις, εσύ εδώ που καλά. Με σένα, με κανένα μας δεν είσαι. Άντε, πάμε τώρα που σταματήσαμε τα νερά. Άντε, πάμε. Άντε. Πάμε. Άντε, Χριστά, κόρη μου, έλα μου να είσαι στις ευχές μου. Άντε, μονά μου. Άντε, πάμε. Μαθαίνουμε κιόλας. Είναι αυτό που έλεγες ναι. Πριν. Ότι κρατιούνται οι παραδόσεις, ναι, τα ναι. Έθιμα, το συναδελφάτο. Ας πούμε, εγώ δεν ήξερα ομολογώ ότι εγώ δεν συναδελφάτο. Πολύ σημαντικές πληροφορίες παίρνουμε που ίσως χαθούν κάποια στιγμή, αν δεν υπήρχαν και αυτά να μας τα θυμίζουν. Και αναφερθήκαμε στο σκηνικό.
Εδώ ο καθένας παρακολουθήσαμε και στα κοστούμια. Το Στέφανο ήταν αγαπημένο μας, πολλά φιλιά του στέλνουμε γιατί τα αγαπάμε πάντα. Και μια και μιλάμε για συναδέλφους. Όταν πρώτο ξεκινούσε Έλλη μου εδώ, με ποιους συναδέλφους είχατε ξεκινήσει την ίδια εποχή, στο ραδιόφωνο? Στο ραδιόφωνο θυμάμαι ήρθε ο κύριος Μητσίδης στο σπίτι και με βρήκε. Και μου είπε να έρθω να λάβω μέρος, ήταν τότε που έγραφε η Έλλη Αβραμίδου. Ναι. Κάτι κυπριώτικα σκέτς, ναι. Κάτι για την Ήπεθρο. Και ήταν η πρώτη μου επαφή με το ΡΙΚ. Είχες ξεκινήσει να δουλέψεις στο θέατρο και σε ήξεραν από εκεί. Ναι. Στο θέατρο ανέβηκα το 52. Ήσουν καινούρια. Ναι, καινούρια. Διότι δεν είχαμε τηλέφωνα τότε. Ήρθες στο Βρύδι, βέβαια, το 54-55. Και έκτοτε δούλεψα αρκετά με το ΡΙΚ. Έφυγα βέβαια για ένα διάστημα να πει Αφρική. Ναι, έλειψες, ναι, κατά το διάστημα. Και επέστρεψα και όταν ήρθα το 60, ήταν ήδη και η τηλεόραση. Οπότε μπήκες και στην τηλεόραση. Ναι, μπήκες και στην τηλεόραση. Η Νίκη Παπαδοπούλου, ήταν ο Άντρος Αντωνιάδης, ήταν η Μαρία Γιαβραμίδου, η Σοφία, η Πόπη. Ήταν πάρα πολύ και θυμάμαι, δούλεψα με όλους. Στο ραδιόφωνο? Ναι. Στο ραδιόφωνο υπήρχε το σκέτς πάλι, το κυπριακό που ακόμα συνεχίζεται. Ήταν θέατρο, θυμάμαι, και ήταν Άγγλοι διευθυντές. Α, ναι, γιατί πριν, ακόμα ήταν πριν την ανεξαρτησία. Μετά ήταν τον Πάνο τον Ιωαννίδη, μου κάναμε πάρα πολλές παραγωγές με τον Πάνο. Θέατρο από το ραδιόφωνο, κάναμε πάρα πολύ μεγάλους συγγραφείς. Κάναμε πολύ ωραία δουλειά τότε. Με την... Που έκαμε τα παιδικά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είχες πάρει μέρος και για πολλά χρόνια στα παιδικά. Η Ναταλία Γερμανιτάκη, μπράβο. Τι ωραίος άνθρωπος ήταν και εκείνη. Και στο παιδικό λαμβάνα μέρος και στα επιθεωρησιακά που έκαμε ο Ανδρέας ο Φαντίδης, τα κυπριωτικά σκέτς μετά με τον Νικήτα. Με ποιους τους? Έχεις συνεργαστεί με όλους και σε όλα τα είδη προγραμμάτων. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Θυμάμαι τότε με την Νίκη, την Παπαδοπούλου, οι παραγωγές ήταν απευθείας μετάφραση. Ζωντανές. Δεν υπήρχε ηχογράφηση. Όχι. Έτσι και έγινε τον κάποιο λάθος. Ναι. Μετά άρχισε κάτι άλλο, αλλά πάλι δεν μπορούσε να γίνει ένα cut, να πούμε. Ναι, έκοπε κάτι και να συμβεί μετά. Να γίνει η σκηνή. Ολόκληρη σκηνή. Ολόκληρη η σκηνή. Οπότε ήσασταν πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην γίνονται λάθη. Πρώτη φορά που στάθηκα μπροστά στη κάμερα, μου φάνηκε τόσο παράξενο. Λέω τώρα να παίζω μπροστά στο μηχάνημα. Στο μηχάνημα. Αλλά ύστερα βέβαια συνείδησα, έβλεπα τα παιδιά, τον ηχολήπτη, τον φωτιστή, τον κάμεραμαν μπροστά μου και ήταν για μένα το κοινό. Αυτό είναι ωραίο να ακούω τώρα. Γιατί για έναν άνθρωπο που είναι συνηθισμένος από το θέατρο, ναι. Το να έρχεται όντως να παίζει σε ένα ψυχρό στούντιο χωρίς κόσμο είναι μεγάλη διαφορά. Άρα τους είχες μετατρέψει αυτούς εκεί να σκεφτώσουν ότι είναι το κοινό μου. Καταπληκτικό. Όλοι έβλεπαν τις αντιδράσεις τους. Ναι, είναι πάντα σωστοί κριτές. Βεβαίως, να δω πώς έβλεπαν τα πράγματα. Πάμε καλά. Ναι, πώς πήγαινε. Τους ρωτούσατε και τη γνώμη τους πολλές φορές. Πάρα πολλές. Τους ρωτάγατε αν... Εγώ τους άρεσαν πολλές. Και στο θέατρο ακόμα ρωτούσα τις καθαρίστριες που έβλεπαν τις δοκιμές. Πώς τους φαίνεται. Πώς φαινόταν. Μου άρεσε να ρωτώ τον κόσμο. Τον απλό. Διότι αυτός θα το έβλεπε, ο απλός ο κόσμος, πώς φαινόταν. Έρχεσαι στην επόμενη ερώτηση λοιπόν, εκείνη την εποχή που η ψυχαγωγία του κόσμου ήταν υπεριορισμένη. Εντάξει, υπήρχαν τα σινεμά, αλλά δεν υπήρχε η πληθώρα επιλογών που υπάρχει σήμερα για την ψυχαγωγία του κόσμου. Ήτανε το ΡΙΚ με πολύ λίγες παραγωγές και λίγες ώρες μετάδοσης, το ραδιόφωνο. Ο κόσμος σας αναγνώριζε, σας σχολίαζε αυτά που σας σταματούσε στον δρόμο να σας πει κάτι. Ο κόσμος με σταματούσε στον δρόμο από τη φωνή μου. Πώς έτσι με άκουγαν και μιλούσα, γυρνούσαν το κεφάλι και μου έλεγαν «Είσαι αυτή που ακούμε στο ραδιόφωνο». Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος με καταλαβαίνει από τη φωνή.
Είναι χαρακτηριστική η φωνή σου, ναι. Η αλήθεια, ναι. Ναι. Και το γέλιο σου πολύ χαρακτηριστικό. Καλά, το γέλιο μια φορά μου είπε ο Εύης, ο Γαβριλίδης, έλεγε να σε βάλω κάτω, άμα έχω κωμωδίες, να σε βάλω κάτω να γελάσεις. Για να ξεκινούν και οι άλλοι, πολύ καλό, πολύ καλό. Ήταν μεγάλη χαρά για μας, για να με ειλικρινείς, η αναγνώριση του κόσμου και ιδίως όταν μας έλεγαν ότι το έργο που είδαν τους άρεσε. Αυτό συνέβαινε συχνά. Ήταν ικανοποιημένος, ναι, ο κόσμος, ναι, από τα αποτέλεσμα. Ήταν εδώ που τα λέμε, ήταν και έργα που, σαν αυτό το έργο που είδαμε τώρα. Και μηνύματα έχει, και κωμωδία, ναι, και ευχάριστο. Είναι πάρα πολύ ωραίο έργο. Όμως είχατε κάνει και πιο δύσκολο ρεπερτόριο. Και στο ραδιόφωνο. Δύσκολα, ναι, έργα. Ναι. Αυτά πώς τα δεχόταν ο κόσμος. Τα δεχόταν με πολύ αγάπη. Παρόλο, ναι, που μπορεί να μην καταλάβαινε 100% κάποια πράγματα, ή νομίζω ότι καταφέρνατε και του δίνατε όλο το. Τα καταλάβαινε. Τα καταλάβαινε όλα. Όλα. Και θυμάμαι το θέατρο από το ραδιόφωνο που κάναμε. Δεν ήταν να σταθώ στο μικρόφωνο και να. Να πω τα λόγια, το, ναι, το ρόλο. Όχι. Είχαμε τις πόρτες μας να ανοίξουν, είχαμε τα βήματα μας, είχαμε τις σκάλες μας να κατεβούμε, να ανεβούμε. Δηλαδή. Σχεδόν παίζατε σαν, ναι, συμπαράσταση. Ναι. Mm. Ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν, ήταν παράσταση. Κάποιος που περπατά και μιλά και έρχεται από μακριά. Βεβαίως. Θυσιάζει προς το μικρόφωνο. Είναι άλλη τεχνική, βεβαίως. Έτσι. Άλλη τεχνική. Που πρέπει να τη μάθει κιόλας ο ηθοποιός. Ναι, αλλά για μας όμως ήταν πολύ πιο κοντά μας αυτή η κατάσταση. Να ανοίξω την πόρτα, να μπω να περπατήσω τα σκαλιά, να κατεβώ, να απομακρυνθώ από το μικρόφωνο γιατί βγαίνω έξω, να πλησιάσω γιατί έρχομαι μέσα και ούτω καθεξής. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος και είναι ωραίες λεπτομέρειες. Ότι είναι σχεδόν στο φυσικό της περιβάλλον η κάθε παράσταση. Ναι, τότε. Τότε. Ναι, ναι. Βέβαια και τώρα. Και τώρα κάποια πράγματα, τώρα κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά προχώρησε η τεχνολογία. Η τεχνολογία ακριβώς. Υπάρχουν τα ηχητικά εφέ. Ναι, ναι, ναι. Προχώρησε η τεχνολογία που αλλάξαν κάπως τα πράγματα. Επιστρέφοντας όμως στο προηγούμενο θέμα για το δύσκολο έργο, αφού μου λες ότι θεωρείς ότι ο κόσμος τα δεχόταν αυτά τα δύσκολα έργα πολύ θετικά και τα καταλάβαινε, ναι, άρα δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν δίνουμε δύσκολο έργο γιατί δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος και όχι, δεν είναι απλοϊκά πράγματα. Όχι. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Καθόλου δεν συμφωνώ. Ο κόσμος καταλαβαίνει το κάθε τι όταν του δοθεί καθαρά και όμορφα με αλήθεια. Σημαντική λέξη. Βεβαίως, με αλήθεια. Τα καταλαβαίνει όλα. Όλα. Όταν δεν τον σνομπάρουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ότι εμείς κατέχουμε την τεχνική ή κάποια πράγματα και δημιουργούμε καταστάσεις που διερωτάτε γιατί το κάνει έτσι, γιατί αυτό το πράγμα, τότε όλα τα καταλάβει, όλα. Ο θεατής, το κοινό, ο ακροατής θέλει αλήθεια. Μόνο μέσα από την αλήθεια μπορεί ο ηθοποιός να προσφέρει και να αγαπηθεί. Είτε είναι ραδιόφωνο, οτιδήποτε, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι θέατρο. Προχτές είχα έναν έργο ραδιοφωνικό με τον Ξένιο. Ξενοφόντος, ναι. Ναι. Έκλειά στο τέλος γιατί ήταν δραματικό. Βγαίνω έξω και μου λέει η Κακουλή, αυτή που το έγραψε. Μα κλαίες. Λέει, δεν μπορώ να κλαίω ψεύτικα. Δεν μπορώ να κλαίω ψεύτικα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόνον τότε το συλλαμβάνει το κοινό. Ναι. Αν του δώσεις την αλήθεια, την αλήθεια. Την αλήθεια. Την αλήθεια. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπες. Ευχαριστώ. Πάμε στο τελευταίο μας απόσπασμα για να έχουμε και λίγο χρόνο προς το τέλος. Μου σκομυρίζει, α! Ωραίο μπαμανταρνί, πατέρα. Χαράσου να το θωρείς. Όχι να το θωρείς, να το τρώει, ελάμπρο δεν να πει. Μπράβο, πάντο. Έλεγες. Όχι, τραπέζι. Και όπου και αν είσαι ψήρι για τη σούβλα. Εντάξει, μαμά. Σε ποιο λεπτό είναι έτοιμο. Αντίγορο. Και μετά να τους γέμουν, να τελειώνουμε. Δεν πρόβλημα, πατέρα. Αλεξαρατάνη μαθιώτσι Άγιος. Και μάλλε νύθωρος. Δύο κορπάτε με το τόλμα. Τέλος πάντων, άντε. Πιένε φέρ την πότσα από το κρασί και ο βοδίκα και με ζεκλίκι να έχουμε εδώ ξέρω ο Θεός. Όσο για εκείνο μου καταφέρνω τα. Α, έγινε. Μητέρα, ναι, γέμου. Πώς η κρασί με ποτήρκα. Πάντα, έτω για μέμανα. Ναι. Να την μεταδώσω να μην κοψεί αυτό. Άντε, πατέρα. Άντε. Άντε, γέλε. Άντε. Άντε. Συγχαρητήρια.
Αλήθως Ανέστη. Αλήθως Ανέστη, κύριε. Ο γιος του Ερκώνα, μα είναι πρώτο πράγμα. Πρώτο πράγμα. Αχα. Ναι, και με τους καυκάδες και τις φασαρίες εξήγαζε ο άνθρωπος πως το φέρε. Τουρμάνι. Ναι. Γιατί δεν έχω ζημίσει το αρμάνι. Ξέρω γι' αυτό. Ποια είναι η αρμάνι μου, παππού. Δεν θα πάω καλό, μην τα αναχυνιστικά και κουλιό μου. Λάμπρο. Ναι. Κοίτα να κάνω. Α, είναι μπροστά και του μάνα μου. Κλείσα το τέλειο. Ε, τι κόσο άνοιξε. Δικό σου. Να κάνεις μου πάλι εδώ. Άνοιξε το μάνα μου, άνοιξε το μάνα μου. Μα είναι ήταν ένα όμοιγη λάμπρο μου. Έτσι είναι καλό, εγώ δουλεύω στα τώρα να δω. Το δώρο μου για το Πάσχα, ποιος έτσι. Α, και λάμπρο μου, μα ήταν ανάγκη το μόνο. Μόνο μου. Ο μόνο μου παρέψεντα. Ευχαριστώ. Ήλια καλά λύση, μάνα μου. Μάμα. Τράβαμε κι ασκλήρα. Μασχαλά. Άντε, έλα. Δεν να βρεθεί κι άρα, δεν παράσω. Μακάρι να βρεθεί. Μακάρι να βρεθεί, γιατί αν βρεθεί θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος καρτογύρος του κόσμου. Ανοίξε πόλη μου. Ανοίξε πόλη μας. Ω, γιαγιά μου, στος Ανέστη, κορού μου. Άλλη, στος Ανέστη, έλα μέσα. Πάστε μου κορδί. Μάμα! Γιαγιά, Ανέστη, καλέ. Άλλη, στος Ανέστη, ο κύριος. Πώς είσαι, μητέρα μου, είσαι καλά. Καλά, Χριστός Ανέστη, γεννάω. Χριστός Ανέστη, καλό στην κουτσά. Να ζήσεις. Ευχαριστώ, Λίγια. Χριστός Ανέστη, Λίγια. Είναι που κάνεις μηδανή. Έλα, όσο και μ' ακούμαστε να κάτσουμε στο τραπέζι. Κάτσε μητέρα. Μα και εγώ για το τραπέζι. Ήρθες πας την ώρα, μάνα, ήρθες πας την ώρα. Κάτσε και πριν να κρυάνει η σούβλα. Άντε μαζί. Άντε λάμπρο, να το παράδειγμα. Μα δέγε μου, να πω. Ωραία, κοντζέ να φάμε τη σούσπα μου. Ναι, άντε. Κάτσε. Έτοιμη. Κάτσε. Μελανή, μα τις αφήσουν τις ηρεούλας, δεν τις είπε να την πολλαπή. Τι λέει, Λόρισο, και ξηχάνω τι. Είπε μου, είπε μου, θα το είχα καλό. Ανάπεπτη και πέρτη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, Μελανίτσο. Αλήθως Ανέστη, ο κύριος αδέρφη μου. Κόρη, μα δεν θέλεις και φέρεις και το καλή σου μαζί σου. Όχι, κόρη, έφερα μία κλειστικά που αρέσει την κυλά. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε και είναι κάτσι πολύ πολύ δεξιά μου. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Έλα, έλα, γίνε κρασί, γίνε κρασί. Ένα λεπτό, γίνε κρασί και ποδάκια με μια συμφωνία. Δεν εσάς χαρές Δημητρό. Ποδάκια με μια συμφωνία. Έθα ξανασυναφέρει κανένας ποιον την αραβόλα. Έτσι έμαθα, είδαμε και πάθαμε με κυρίες την αραβόλα. Μελανή. Κομμένο, μάνα, κομμένο. Αφού είπαμε δεν θα την ξανασυναφέρει κανένας πιο. Για είναι τα πράγματα λέω στην πεθερά μου. Μα ξέρω κι εγώ η πτώση η κόρη μου. Ωραία σούπα. Καλή, ωραία, δεν θα μας πέτσι. Πολλά καλή μητέρα να δούμε τώρα. Καλή, ωραία, καλή, ωραία, καλή, ωραία, Άντε,
Βάλε τε φαΐ, βάλε μανά. Βάλω, μα, γε μου, βάλω. Μα, για ποιο λόγο να μιλούσετε, γε μου. Κανή, μανά, κανή τέλος. Μα, που, μα, είναι παρά το γε μου. Μου πάσε το φαΐ. Μα, όχι για το φαΐ, κανή. Για την αραβό. Καλά, δεν σιώπησα. Σιώπησα. Εν ισούβλα του τι. Ναι, πέρα, ναι, πάρε. Πάρε, και καλό σου. Εντάξει. Η κόρη μου, μα πλησιέκαμε, το μεγαλύτερο δώρο για μένα είναι η αγάπη σου. Λάμπρο, το δώρο μου για την γιορτή σου. Όμως τι έφερα. Την εκκλησία λάμπρισε. Να το πάμε πιο πέρα. Γίνεται ρε, είναι που σας πάει εσάς. Όχι, εσύ το φαϊθήκετε για την παραγόνα και μόνο. Και να δείτε, σαν τις φλαούνες της Μελανής, ενεσύ. Θέλει να μου πεις σε μένα, κόρη μου, αφού εγώ της για παράγγελα να τις κάνω. Αρέτσι, που πάνω, που πάνω, για καλό και για κακό. Αούλα μου, Χρυσή μου, και να μένει πέρα, και για γλίνες, γιατί γίνεται. Πες την τούτη. Γιατί γίνεται. Έξερο ψημένη. Ναι, ναι, ναι. Ρες και με εμένα έξερο ψημένες πάντα. Είδες ποιος έχει νόδια για έξερο ψημένη. Τι έκανο. Θέλεις με εσύ Χριστά μου. Μα να μου έννοι. Τι να πιάλα που είστε από λαχά. Την καλιά μου πιάτε λαντρουλί. Ρες. Μας κομιλίζουν. Μουτια φρούγες πολλά. Σας το είπα εγώ. Σαν τις φλαούνες της Μελανής ένεχει. Εσύ είσαι πρώτα μου πράγμα. Ναι. Ω, ναι. 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 Είχε τα γράμματα μέσα. Μάνα μου, μάνα, 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 μάνα του Λάνδρου. Δεν μου έλεψε μετά ο Λάνδρος μου. Αλήθεια. Καλό, για σας λάλλουν εγώ ότι είναι να βρεθεί η Αραβόνα. Κύριε Λέησο, ήταν όσο βρέθηκε η Αραβόνα μες τις φλαούνες. Πάτε πάλι, έπε βρέθηκε, ναι βρέθηκε. Δεν το καταλαβαίνω εγώ τούτο το πράγμα. Ευχαριστώ. Λάμπρο μου, χίλιες φορές συγγνώμη, να μου συγχωρήσεις εμένα. Καλό μάνα μου. Μα είτε εδώ είχε βρέθηκε η Αραβόνα μες τις φλαούνες. Μα μητέρα, γιατί ποτέ μάζεσαι. Εδώ έβρισκε την Αραβόνα του ο Λάμπρος και ενώ μίσανε πως εχάθηκε. Α,
Καλά το σκέφτηκα εγώ να την βάλω μες στο τασάκι να με χαθεί. Τασάκι, ναι, το τασάκι που βάλουμε τις πλιγκούες, τις μασούρες. Το τασάκι που είχατε να ανέβατε το τραπέζι. Ναι, πάρουμε εκείνο το τασάκι. Ήταν την ολάμπρος να με ξημαριστεί, είπε. Σκέφτηκα εγώ να την βάλω μες στο τασάκι να με χαθεί. Μα δεν μας το είπες, Πιτέρα. Ρωτήσετε με πολύ. Είσαι σίγουρη δηλαδή. Τώρα σε ώρα ένα λεπτό να πάνε να ρωτήσω εγώ, να σίγουρευτούμε αν έχω να ρωτήσω. Δεν με ρωτήσετε. Μα εντάξει, το λεπτό θα λέμε, να κοιτάξω εγώ τα μέσα, να δούμε αν θυμάται καλά η συμπεριφορά. Μα πήγαινε σου, μα είναι που πας πατεύκεις η Ρωμούσα. Αφού βρέθηκε μια Ρωμούσα. Την Αραβώνα συμπεθερά για είναι τα πράγματα μα πατεύκεις. Μα που βρέθηκε μες στις πλαούρες. Ωραία να μας πελάνει η κοτσάκα ρε. Έλα κάτσε τα χαμέ και πιάνει μας το κέσου. Έλα κορίνα. Τώρα καλέ. Παρατήρα. Α. Έτσι. Έτσι. Κι αν έτσι. Την Αραβώνα. Αφού έτσι την Αραβώνα. Μάνα μου και ποιος θα σας ζει τώρα. Μάνα, δεν μπορεί. Είσαι κι άλλη να ραγώνα χωσμένη. Μάνα, να δούμε σε ποιαν ήταν να τη δώσεις την την αραγώνα. Ναι, κορέ, Χρήστο. Ήταν να τη δώσεις την αμέτανε. Τι είναι, Λέσου. Να πείσαι να πείσαι να πείσαι. Έλα, Δημητρό. Κάτσε τώρα. Εξήγα τους τα. Γιατί αντιφάς καγκελαμπρί, θα πάτε με αρνί. Τώρα να σου πείσαι να μου κάνουν τα μπούτια. Χρήστο μου. Ναι, Λαμπρό μου. Χριστός Ανέστη, μάνα. Αλήθως Ανέστη. Ωραία, ευτυχές τέλος. Και τα credits γραμμένα με ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο μέσα στο άλμπουμ. Είδαμε και το όνομα της Μέρης Λύρας, το μακιγιάζ. Για πολύ καιρό ήταν η Μέρη εδώ. Έτσι τώρα όπως είμαι, στέλνω την ευχή μου στον άντρο τον Αντωνιάδη. Με σίγουρο ότι μας βλέπει, πάντα στην Ελλάδα που είναι. Ναι, ναι, ήταν ωραία δουλειά. Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ ευχάριστο. Και βλέπετε έτσι και σήμερα κρατάει τη δροσιά του. Βεβαίως, βεβαίως. Και βέβαια όσοι είχεστε τελειώνει με το παραδοσιακό τραπέζι, τα περισσότερα ηθογραφικά τελειώναν με ένα τραπέζωμα, ειδικά οι κομμωδίες, απαραίτητο. Η σούβλα του Κυπρέου είναι, πρέπει να τα κάνουμε. Αυτά δεν χάνονται, αυτά δεν χάνονται. Όχι, 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 γιατί είμαστε λίγο λέμαργος λαός. Έτσι φτάνοντας προς το τέλος, ήθελα να μου πεις τι κρατάς από όλο αυτό, από όλη αυτή την εμπειρία του Ρικ. Όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, έχεις κάνει και πολλές άλλες δουλειές εκτός Ρικ, αξιόλογες στο θέατρο. Μέχρι σήμερα μας χαρίζεις όμορφες παραστάσεις και σε ευχαριστούμε. Και είμαι σίγουρη ότι ετοιμάζεις και κάτι για το μέλλον. Ναι, ναι. Δεν κάθεσαι ήσυχη, είσαι γεμάτη ενεργία και μετά να είσαι πάντα έτσι. Ευχαριστώ. Αλλά τι κρατάς από όλη αυτή την εποχή, τι σου μένει ως συνέστημα. Αισθάνομαι μια αγάπη, μια συγκίνηση για όλα αυτά που πέρασα. Βλέπω με το πέρασμα του χρόνου ότι όλα αλλάζουν. Ποια ήταν αυτή που ήταν στην τηλεόραση τώρα και ποια είναι αυτή που κάθεται τώρα εδώ. Υπάρχουν κάποιες διαφορές που πιστεύω ότι πρέπει να τις δεχόμαστε. Κάθε αρχή έχει και το τέλος του. Κάθε αρχή, το τέλος της, κάθε αρχή. Έτσι είμαι χαρούμενη για όλα όσα έκανα, το Ρικ μου άφηκε τις καλύτερες εντυπώσεις. Το μόνο που λυπούμε καμιά φορά που έρχομαι εδώ τώρα, νιώθω λίγο ξένη. Γιατί έφυγαν. Έχουν φύγει οι παλιοί. Έχουν φύγει οι παλιοί και νιώθω λίγο, αλλά πάλι νιώθω άνετα. Νιώθω άνετα γιατί βλέπω ακόμα και τα παιδιά. Κυρία Έλλη, κυρία Έλλη, κυρία Έλλη. Με αγαπώ. Φαίνεται νιώθουν την αγάπη που έχω. Για εκείνους.
Το Ρικ, σου λέω, το αγαπώ. Το αγαπώ. Θέλω να πηγαίνει καλά. Το παρακολουθώ, πίστεψε με, δεν βλέπω νέα οτιδήποτε άλλο να πάω σταθμό. Ξέρω, καλή συνέχεια. Καλά, κάτω που το λέω. Πολύ καλή συνέχεια, ναι. Να τη συνεχίσεις, Ελένη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Καμιά φορά μου λένε τα εντονάκια μου. Μα γιαγιά, γιατί μόνο το Ρικ. Είναι συνήθεια ετών. Έχουμε κι εμείς τις αγάπες μας. Τις αγάπες μας και η συνήθεια. Και η συνήθεια. Συνήθεια είναι μεγάλη υπόθεση. Που λες, λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το Ρικ. Και για όλους τους ανθρώπους που δούλεψα μαζί τους. Αυτοί ήταν το Ρικ, οι άνθρωποι. Και οι ο κύριος Ρωσίδης και η Μαρούλα Ιαβραμίδου, η Σοφία Μουαγιμή, ο Θεός Αναπαύσει την ψυχή της Πόπης, και πολλούς άλλους. Τον Αντρέα, τον Αντωνιάδη, πάρα πολλούς. Με όλους έχεις δουλέψει. Πάρα πολλούς. Και το τεχνικό προσωπικό. Όλους τους ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ ωραίοι μαζί μας όλους και εμείς μαζί τους. Και εμείς ευχαριστούμε και το Ρίξ ευχαριστεί. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε όλοι μας για όλα αυτά που μας πρόσφερες και που συνεχίζεις να μας προσφέρεις. Ήταν μεγάλη χαρά και η τιμή που ήσουν σήμερα μαζί μας. Και για μένα, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ εσένα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Και δηλώνει φτιαγμένος για τα δύσκολα. Τέτοιο είναι και το επικείμενο παιχνίδι με τη Βοσνία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα τα δώσει όλα για την υπέρβαση. Κύπρος Βοσνία Ερζεγοβίνη, 5η 31 Αυγούστου 9 και 45, αποκλειστικά σε Ρίκ 2 και Ρίκ HD. Ο Αγώνας είναι μία προσφορά της εταιρείας και OPLC. Υπερήφανος χορηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Κύπρου. Γεννήθηκε στρογγυλό για να κυλάει. Δημιουργήθηκε το τετράγωνο για να το κρατάει σταθερό. Το φυσικό μεταλλικό νερό Άγιος Νικόλαος είναι το μόνο κυπριακό εμφιαλωμένο νερό στην πρακτική τετράγωνη φιάλη. Φυσικό μεταλλικό νερό Άγιος Νικόλαος. Νερό στο τετράγωνο. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση.